Καλησπέρα σας. Όντως, πραγματοποιήθηκε κλήρωση της Β' φάσης κυπέλλου ΕΨΗ Φίμη στο Καρνάγιο, στο κύριο Μανώλη του Λιμναίου. Τον ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη χορηγία του προς την Ένωση. Όπως θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Ζηδιανάκη τον Βασίλη, που έχει την ονοματοδοσία του κυπέλλου ΕΨΗ, αναψυκτικά Φίμη. Όντως, το μεγάλο ντέρμπι λείπει από την κλήρωση αυτή, που περίμεναν όλοι να δουν ένα μεγάλο ντέρμπι. Η κληρωτίδα πάντα δεν μπορεί να βγάλει, απαραίτητα βγάλει ένα μεγάλο ντέρμπι. Είχε βγάλει στην πρώτη φάση, όπως είχαμε δει, πολύ καλά μάτς. Αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια είναι καλά, είναι ισορροπημένα. Θεωρώ ότι θα έχουμε σίγουρα εκπλήξεις, γιατί το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Δηλαδή, δεν έχει σημασία το ότι επειδή λείπει ένα μεγάλο ντέρμπι, δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Θα το δείτε, όπως το ξέρετε καλύτερα και εσείς, τα προηγούμενα χρόνια η μπάλα είναι μπάλα. Οπότε εγώ εύχομαι να έχουμε μια καλή β' φάση κυπέλου, να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές υγιείς, να μην έχουμε προβλήματα, να διεξαχθούν όλα καλά, να πάμε και στην επόμενη φάση και εύχομαι να κερδίσει πάντα όποιο τυχερός, έτσι όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εσάς τους δημοσιογράφους που είστε απόψε εδώ πέρα και καλύπτετε την όμορφη βραδιά αυτή και είστε πάντα στο πλευρό μας. Όπως κάθε φορά, πάντα λίγο πριν την έναρξη της κλήρωσης, κάποια σωματεία έχουν κάποια αιτήματα, τα οποία θέλουν να παίξουν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες από αυτές που εμείς έχουμε βγάλει. Τότε, αν το σώμα κάνει δεκτό το αίτημα των ομάδων για να παίξουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, εμείς σαν Ένωση, σαν Επιτροπή μάλλον κυπέλου, το αποδεχόμαστε. Τώρα, υπάρχουν πολλές φορές, μπορεί η κληρωτίδα να βγάλει, ας πούμε, στην ίδια έδρα ενός γηπέδου, δύο ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι γηπεδούχοι. Τότε λοιπόν μπορούμε και μετακινούμε το ένα παιχνίδι, δηλαδή συνονούνται δύο ομάδες μεταξύ τους, πότε μπορούν να παίξουν, και κατόπιν αιτήματος των ομάδων, εμείς μετακινούμε το ένα παιχνίδι από τα δύο, αφού είναι και οι δύο στην ίδια ομάδα γηπεδούχοι, και το βάζουμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, εάν υπάρξουν ημερομηνίες στις οποίες πέρα από τα πέντε παιχνίδια που έχουμε ορίσει εμείς σαν Ένωση, χρειαστεί να γίνουν έξι παιχνίδια, έχουμε πάντα εφεδρική ημερομηνία που μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τους διαιτητές.